Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το καλοκαιράκι φτάνει και όλοι έχουμε αγχωθεί για το πώς θα χάσουμε κιλά. Ακούμε διάφορες διάσημες δίαιτες, οι οποίες είναι πολύ ψηλές σε πρωτεΐνες και χαμηλές σε υδατάνθρακες, να διαφημίζονται εκτεταμένα τα τελευταία χρόνια ως την εύκολη λύση για να χάσεις βάρος. Το κλασικότερο παράδειγμα τέτοιας δίαιτας είναι η δίαιτα Atkins. Αυτές οι δίαιτες συνιστούν την υψηλή κατανάλωση πρωτεϊνών, περίπου 50 με 60% της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης και σχεδόν μηδενική πρόσληψη υδραταθράκων. Εκεί όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την κατανάλωση πρωτεϊνών να ανέρχονται στο 15 με 20% και τους υδατάνθρακες στο 50 με 60%. Είναι σωστές λοιπόν αυτές οι δίαιτες? Τι πρέπει να τις εφαρμόσουμε? Υπάρχει πρόβλημα για την υγεία μας αν τις κάνουμε? Όλα αυτά θα δούμε σήμερα στο Περί Διατροφής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να αναλύσουμε όταν μιλάμε για τέτοιες δίαιτες είναι αν έχουν κίνδυνους για την υγεία μας. Οι υψηλοπρωτεϊνικές δίαιτες μπορούν να προκαλέσουν πληθώρα προβλημάτων υγείας. Το κυριότερο, κέτωση. Με το να αποκλείσεις τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σου, αναγκάζει τον οργανισμό σου να εισέλθει σε μια μεταβολική φάση που ονομάζεται κέτωση. Σε φυσιολογική κατάσταση, το σώμα χρησιμοποιεί τις υδατάνθρακες για την παραγωγή ενέργειας. Ένα άτομο λοιπόν, όταν βρίσκεται στη φάση της κέτωσης, δεν έχει διαθέσιμους υδατάνθρακες από την τροφή και χρησιμοποιεί τα λιπαρά οξέα του σώματος για να παράγει ενέργεια, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται κάποιες ουσίες που ονομάζονται κετώνες. Οι κετώνες αυτές μειώνουν μεν το αίσθημα της όρεξης, αλλά αυξάνουν τη διούρηση με αποτέλεσμα να μειώνεται το βάρος του σώματος. Παρόλα αυτά, η κέτωση μπορεί να γίνει μια σοβαρή παθολογική κατάσταση που διαταράσσει τη χημική ισορροπία του οργανισμού. Οι υποστηρικτές των διαιτών αυτών ισχυρίζονται πως το σώμα ρυθμίζει το επίπεδο των κετωνών με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζει το ζάχαρο του αίματος στο pH. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η κέτωση προκαλεί πονοκεφάλους και ζαλάδες, αναγούλα, άσχημη οσμή στο σώμα, ενώ τα άτομα που ακολουθούν τέτοιες δίαιτες συχνά νιώθουν κουρασμένα και λιθαργικά. Στη συνέχεια, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις δίαιτες είναι η νεφρική ανεπάρκεια. Η κατανάλωση υψηλού ποσού πρωτεϊνών σε καθημερινή διατροφή μπορεί να οδηγήσει μέσα σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα δυσλειτουργία των νεφρών, καθώς τα νεφρά απεκρίνουν από τον οργανισμό μας τις προσλαμβανόμενες πρωτεΐνες. Το τρίτο πράγμα που αντιμετωπίζουμε είναι τα ψηλά λιπίδια του αίματος. Οι υψηλοπρωτεϊνικές δίαιτες στηρίζονται στην αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, γαλακτοκομικών υψηλών σε λιπαρά και άλλα τέτοια τρόφιμα που μας δίνουν υψηλή κατανάλωση λίπους. Και έτσι συμπληρώνεται η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από αυτό και αυξάνονται τα λιπίδια στο αίμα μας. Στη συνέχεια, το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η οστεοπόρωση. Η υπερκατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης σχετίζεται με την αυξημένη απέκρουση του ασβεστίου από τα ούρα. Μακροχρόνιο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης. Στη συνέχεια, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι η νεφρολιθίαση. Πάλι η υπερκατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, δηλαδή το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, το τυρί και το ψάρι, ανεβάζει το κίνδυνο εμφάνισης πετρών στα νεφρά. Κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα. Το μόνο διατροφικό όπλο που μπορούμε να έχουμε στην πρόληψή του είναι μια ισορροπημένη διατροφή που να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Οι υψηλοπρωτεϊνικές δίαιτες λοιπόν, που αποκλείουν τουλάχιστον τρεις από τις ομάδες τροφίμων από τη διατροφή μας, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι οποίες βάσει των διεθνών συστάσεων πρέπει να αποτελούν τη βάση της διατροφής μας και όχι να αποκλείονται, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η υψηλή κατανάλωση κρέατος ενοχοποιείται για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου. Είναι λοιπόν κατάλληλα αυτά τα διατροφικά μοτίβα για μένα? Όλες οι δίαιτες αυτές της φιλοσοφίας υπόσχονται απώλεια βάρους. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν μιλάει για μακροχρόνια διατήρηση απώλειας. Για να συμβεί λοιπόν αυτό με επιτυχία, πρέπει το άτομο να καταφέρει να τροποποιήσει τη στάση του απέναντι στο φαγητό και να αποκτήσει μια ισορροπημένη διατροφή. Οι δίαιτες αυτές είναι ανεπαρκείς και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ατόμου. Επομένως, πριν αρχίσουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια απώλειας, θα ήταν σόφρο να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό και να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα αποτελέσματα για τη βελτίωση και τη δυνατότερη υγεία. Έτσι λοιπόν, είδαμε τα βασικά χαρακτηριστικά
μια διάσημη δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη και χαμηλή σου υδατάνθρακε. Μάθαμε το τι συμβαίνει με αυτή και ποια είναι τα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την υγεία μα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ακούτε και επιφυλακτικοί όταν ακούτε για τέτοια μοτίβα διατροφή. Είμαι η Γκέσου Βασιλική και βλέπετε το περί διατροφής. Να είστε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα για περισσότερα μυστικά σωστής διατροφής και υγείας. Καλό σας απόγευμα!